προηγούμενο ταξίδι τους πριν μερικούς μήνες στην ΚΟ, ότι υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι πιθανότατα θα βρουν, και έχουν ενημερώσει και γι' αυτό ακριβώς τη μητέρα του μικρού Μπεν. Βλέπουμε ότι πιθανότατα ναι, θα βρουν τα οστά του μικρού Μπεν. Θεωρούν ότι ο μικρός Μπεν έχει θαυτεί σε δύο συγκεκριμένους χώρους, ψάχνουν σε ένα οικόπεδο δίπλα από το σπίτι που βρισκόταν τότε ο παππούς του μικρού Μπεν, αλλά και σε έναν άλλο χώρο λίγο πιο πέρα, σε έναν ελαιώνα, εκεί όπου εκείνη την εποχή γινόταν κάποιες εξκαφές από συγκεκριμένους εργάτες και συγκεκριμένους ανθρώπους. Και επειδή σε αυτό... λίγο έχεις να μας πεις και τι απαντάει η οικογένεια του οδηγού του εξκαφέα, όμως σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω το Θανάση το Φούρλι, ο οποίος είναι ένας Βρετανός ερευνητής που ήρθε εδώ στη χώρα μας για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Κύριε Φούρλι, καλό μεσημέρι, και είστε δίπλα από τις μπουλντόζες αυτή τη στιγμή. Ναι, αν και έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, είμαι εδώ στη περιοχή. Πού έχουν οδηγήσει μέχρι τώρα οι έρευνες? Είμαστε στη τρίτη μέρα των ερευνών, συνεχίζουμε. Δεν έχουμε βρει κάτι το συγκεκριμένο πέρα από το κομμάτι του υφάσματος που βρήκαμε την πρώτη μέρα. Έχουν βρεθεί αρκετά οστά, όλα είναι ζώων όπως και το περιμέναμε. Δεν έχουμε βρει κάτι το ανθρώπινο οστό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πάντως μέχρι στιγμής αυτό το οστό που βρέθηκε δεν ήταν από τον Μπεν. Τα οστά που έχουν βρεθεί είναι όλα οστά ζώων. Οστά ζώων. Και το ύφασμα ακόμη δεν έχει διερευνηθεί τι ακριβώς είναι. Το ύφασμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, όχι. Δεν έχει ταυτοποιηθεί. Το έχουμε κρατήσει για προανάλυση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρούλα, τι σου είπε η οικογένεια? Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους της οικογένειας του οδηγού του εξκαφέα, ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και έναν χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, Ζήνα, γιατί θεωρούν ότι όλοι ρίχνουν τα βάρη στον δικό τους άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Δηλαδή αφήνονται πολύ ευρέως υπόνοιες ότι αυτός πιθανότατα, ίσως χωρίς να το κατάλαβε, καταπλάκωσε με τα χώματα τον μικρό Μπεν. Αυτό που τονίζουν είναι ότι ο δικός τους άνθρωπος, βεβαίως, ότι ο δικός τους άνθρωπος από την πρώτη στιγμή είχε δώσει καταθέσεις, από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό οποιοδήποτε ερευνούσε την υπόθεση, και μάλιστα μέχρι το 1992 πήγαινε και ο ίδιος σε όλες τις έρευνες και συμμετείχε. Τελευταία είχε προβλήματα υγείας, γι' αυτό δεν μπόρεσε να σταθεί τόσο πολύ σε όλους αυτούς που πήγαιναν εκεί. Και μάλιστα και άλλα μέλη της οικογένειας αυτού του ανθρώπου έχουν περάσει πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη, ο γιος του έχει κληθεί αρκετές φορές να δώσει δείγμα DNA, προκειμένου να δουν μήπως και αυτός είναι ο Μπεν και ο πατέρας του τότε τον είχε απαγάγει προκειμένου να τον κάνει δικό του παιδί. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε και στους δικούς του ανθρώπους ότι αν είναι δηλαδή δυνατόν... που σου μίλησε, μήπως είναι ο Μπεν σήμερα. Ναι, μας είπαν λοιπόν ότι πιθανότατα, πώς μπορεί κάποιος να ζητά το γενετικό υλικό ενός παιδιού που σήμερα είναι μελαχρινός, με μαύρα μάτια, ενώ ο Μπεν ήταν ένα ξανθό παιδί με μπλε μάτια, άρα και οπτικά φαινόταν σαφές. Γι' αυτό λέω, θα δούμε πολλά σενάρια, ναι, πολλά λοιπόν, να γίνονται. Επειδή είμαστε ένας λαός που το σενάριο το έχουμε στο αίμα μας, σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις, και επειδή είχα την... τύχη ή την ατυχία να έχω εμπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις, υπόθεση Άλεξ, υπόθεση για κουμάκι, υπόθεση του παιδιού που χάθηκε από το Ριζάι. Λοιπόν, εύκολα ο Έλληνας πλάθει διάφορες ιστορίες. Εδώ πέρα υπάρχει μια παράμετρος που θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και να κρατήσουμε κάποιες αποστάσεις από όλο αυτό το θέμα. Με αυτή την υπόθεση είχε ασχοληθεί ο συγχωρεμένος ο Στράτος ο Μπακυρτζής στη Θεσσαλονίκη, με τον οποίο είχα μια άριστη σχέση και πολλές φορές μιλούσαμε μαζί και για το συγκεκριμένο θέμα, και μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι είχαν έρθει μαζί με το Στράτο στο γραφείο μου. Πριν από ένα χρόνο περίπου, η Κατερίνα, η κόρη του Στράτου, μια εξαιρετική κοπέλα, η οποία συνεχίζει